Θα δούμε τώρα ποιο είναι το τρίγωνο της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί μας ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Έχει χαρτογραφήσει την περιοχή. Εγκληματική παραοικονομία Άθνης, στα κέντρα της Αθήνας, Γιάννη. Οι φυλές και οι εγκληματικές φατρίες πουλούν ναρκωτικά, λαθρέα τσιγάρα, αντιμαχούν για τα σημεία πορνείας ακόμα και για την πώληση των ετών παρεμπορίου. Βγάζουν και χαρτογράφηση. Ακριβώς, το είδαμε χθες, διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η χαρτογράφηση λοιπόν του εγκλήματος στο κέντρο της πόλης, όπως επισημαίνουν οι αξιωματικοί της Ελλάς, είναι χαρακτηρισμένη το τετράγωνο της Μενάνδρου. Εκεί είναι και η διπλή απόπειρα ανθρωποκτονίας. Που τοποθετείται χωροταξικά από τις οδούς Μενάνδρου, Γερανίου, Σοφοκλέος, Ζήνωνος, Ακομινάτου, Κουμουνδούρου, Αγισιλάου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Κεραμικού, Πλατεία Βάθης, Σαντοβριάνδου και Μάνας. Κάτω και γύρω από την Ομόνια δηλαδή. Ακριβώς. Και εκεί ανθούει η πώληση των ναρκωτικών, οι ληστείες του δρόμου, δηλαδή κινητά τηλέφωνα, τσάντες, ακόμα και ρουχισμού, λαθρεμπόριο τσιγόρων και διάθεση και πώληση πλαστών εγγράφων. Σύμφωνα με αξιωματικούς, εκεί δρούν φατρίες προέρχονται από το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μαρόκο, Αλγερία και Τουρκία με ιδιαίτερα βίαιες συμπεριφορές. Ακολουθεί, όπως το χαρακτηρίζουν, το παραλληλόγραμμο της 3ης Σεπτεμβρίου και όλες οι κάθετες οδοί. Είναι Ιουλιανού, Χέιδεν, Υπήρου, Βερατζέρου, Ιουλιανού, Δεριγνή, Κοδρικτόνος, Πιπίνου, Φιλής, Μυθύμνης, Λέλας Καραγιάννη, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, η Πλατεία του Αγίου Παντελήμωνα φυσικά και το πεδίο του Άρεως. Εκεί και εκεί ανθεί η διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, η μαστροπία σε μεγάλο βαθμό και τα πλαστά έγγραφα και οι εθνικότητες των εγκληματικών ομάδων που δρούν σε αυτήν την περιοχή προέρχεται από την Ιγυρία, Σομαλία, Σιέρα Λεόνε, Ακτή Ελεφαντοστού, Αφγανιστάν, Αλγερία και Μαρόκο. Ακολουθεί το τετράγωνο, όπως το χαρακτηρίζουν, των εξαρχείων, που περιλαμβάνει τις οδούς Τσαμαδού, Ζαΐμι, Μεθόνης, Δερβενίων, Βαλτετσίου, Αραχώβης, Τουνάρη και Τζόρτζ. Εκεί και εκεί διακίνηση ναρκωτικών, ληστείες του δρόμου που έλεγα νωρίτερα, κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων. Εκεί δρούν συνήθως συμμορίες από Αλγερινούς, Μαροκινούς, Σύριους, Αλβανούς.